Ναι, μπράβο, τώρα εξαιτία σου του χάσαμε. Ναι, αφεντή Σαμ, θα του βρούμε, εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί πού θα του βρούμε, εδώ πέρα είναι τεράστιο το μέρο. Νομίζω είναι στο καταφύγιο του, πάμε να του βρούμε. Ω, από πότε έχουν αυτοί αυτοκίνητο? Λογικά ήρθε κάποιο καινούριο μαζί του. Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμω να του αφήσουμε να έχουν αυτοκίνητο, πάμε να το χαλάσουμε. Έχω μια ιδέα πώ θα τα χαλάσουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ μέσα. Και θα τρυπήσουμε ένα λάστιχο. Ναι, άντε όμως πιο γρήγορα γιατί αλλιώς θα σας απολύσω. A few moments later. Το έκανα, πάμε να κρυφτούμε. Ποια είναι αυτή η καινούρια μαζί τους? Λογικά αυτή τους έφερε το αυτοκίνητο. Πω πολλές, έλεος, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότεροι από εμάς και μπορούν να κάνουν περισσότερα. Εντάξει, δεν νομίζω, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρναμε άμα είχα καλύτερο συνεργάτη. Μα τι συνέχεια εγώ φταίω? Ναι, αφού ποτέ δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Μα μην αγχώνεσαι, έχουμε τόσα ζόμπι. Και τι θα μου κάνουν τα ζόμπι? Είναι απλά ζόμπι, είναι χαζά. Το μόνο που κάνουν είναι να τρώνε. Τότε γιατί θες να κάνεις όλο τον κόσμο ζόμπι? Για τους προσωπικούς μου λόγους. Άντε μωρέ τώρα που θα με ρωτάς κιόλας, θέλω να τους παρακολουθήσουμε. Για πείτε μου, είναι μακριά το νοσοκομείο? Καλά, είναι λίγο, αλλά με το αμάξι θα φτάσουμε σίγουρα πολύ πιο γρήγορα. Άμα δεν θα έχουμε και εμπόδια. Φεύγουνε, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, έχεις βρει κανένα αυτοκίνητο να πάμε να τους ακολουθήσουμε? Μα εσύ είσαι το αφεντικό, δεν μου πες ποτέ να βρω αυτοκίνητο. Πόπο ρε Άγγελε, έλεος, γιατί είσαι τόσο άχρηστος που θέλω τόσο πολύ να σε απολύσω, αλλά δεν έχω κάποιον άλλον. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον να τους ακολουθήσουμε από πίσω περπατώντας. Γιατί πάει τόσο γρήγορα! Πόπο, τι θα κάνουμε? Θα μου πεις ένα με το αυτοκίνητο, τι θα κάνουμε? Λοιπόν, τρέχα! Πόπο, δεν μπορώ να τρέχω άλλο από πίσω τους. Κάνε κάτι. Και τι να κάνω? Δεν ξέρω, κυνήγησέ τους μόνος σου. Μα αφέντη Σαμ, δεν μπορώ μόνος μου. Και τι θα κάνουμε τώρα? Ωχ, γιατί παρκάρουν, τι έγινε? Πάμε να δούμε. Ναι. Τι έπαθε το αυτοκίνητο? Χάλασε, δεν ξέρω. Δεν πάει άλλο. Πω, και τώρα τι θα κάνουμε? Το όνειρό μου δεν θα γίνει πραγματικότητα. Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε τώρα στο νοσοκομείο. Θα μπορέσουμε άμα το φτιάξουμε το αυτοκίνητο. Πω, πω, τέλεια, τους χάλασε το αυτοκίνητο. Άρα τώρα λες να πάνε με τα πόδια. Δεν ξέρω, μπορεί να το φτιάξουνε. Να μην το φτιάξουνε, πες τους να μην το φτιάξουνε. Αφού είναι εχθροί μας, πώς θα σου το πω? Ναι, αλλά δεν δουλεύεις τζάμπα για μένα. Αυτό που σου είπα, αυτό θα κάνεις. Αφού αυτό δεν βγάζει νόημα και να τους το πω, δεν θα μ' ακούσουνε. Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Μα έκανα κάτι από εκεί και στο εξής, δεν ξέρω. Πω, γιατί σε πήρα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα? Δεν φταίω εγώ που αυτή είναι τόσο έξυπνη. Δηλαδή λες ότι είναι πιο έξυπνη από μένα? Ναι, κοίτα πώς έχουν κάνει. Πω, πω, θα σε είχα απολύσει τώρα, αλλά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, δεν είναι πιο έξυπνη από εμάς και θα γίνει αυτό που θέλω. Πω, καλά, εντάξει, δεν φταίω εγώ που αυτοί έχουν μεγαλύτερη συμμορία από εμάς. Πω, πω, εντάξει, μετά όταν θα κερδίσει όλο τον κόσμο θα σε κάνω και σένα ζόμπι. Αχρίαστος μου είσαι πια. Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, είχαμε κάνει συμφωνία. Παπό, καλά είναι, καλά, εντάξει, ναι, θα δούμε. Εξάλλου εγώ είμαι το αφεντικό σου και γι' αυτό κάνεις ό,τι λέω εγώ. Δεν ξέρουμε πώς να το φτιάξουμε. Ναι, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Μα αφού εσείς έχετε πάει στρατό, πρέπει όλα να τα ξέρετε. Ναι, αυτό ακριβώς. Για στρατό πήγαμε, όχι για μηχανική αυτοκινήτων. Καλά, ναι, μισό. Εσείς δεν είχατε πει ότι έχετε εταιρεία με βενζινάδικα, άρα εσείς πρέπει να ξέρετε από αυτά. Εγώ από βενζίνη ξέρω, από αυτά όχι. Άρα μας είπατε ψέματα ότι είχατε δικιά σας εταιρεία με βενζίνη και όλα αυτά. Γιατί να σας πω ψέματα? Έτσι κι αλλιώς είχα υπαλλήλους οι οποίοι με βοηθάγανε και εξυπηρετούσανε. Καλά, εντάξει, ας κάνουμε ό,τι σας πιστεύουμε. Επειδή τώρα δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά, αν είστε ψεύτρα ή όχι, σας χρειαζόμαστε για το αυτοκίνητο. Ωραία, και τώρα τι θα κάνουμε από στιγμή που δεν ξέρουμε να το διορθώσουμε? Το πιο λογικό είναι ότι πρέπει να το πάμε στο μηχανικό αυτοκινήτο. Και πού να τον βρούμε? Είμαστε στη μέση του πουθενά. Δεν ξέρω αν θα βρούμε κανέναν, θα είναι κανένα ζόμπι και αυτά. Πώς θα πάμε? Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε, αφού είμαστε κοντά στο καταφύγιο, θα πάω εκεί, θα πάρω κάτι εργαλεία και ίσως καταφέρω να κάνω κάτι. Ωραία, σε περιμένουμε. Όμως πήγαινε γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Ωχ, τον βλέπεις, όλος στρατιώτης, έρχεται από εδώ, λες να μας είδε. Όχι, νομίζω έρχεται για να πάρει κάτι εργαλεία, δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η ώρα να τον απαγάγουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αφού δεν έχουμε τίποτα για να τον απαγάγουμε? Δεν ξέρω, τόσο καιρό κάνουμε πράγματα και τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε. Later. Νάτος, άντε πήγαινε. Πώς να πάω? Δεν ξέρω, πήγαινε και χτύπα τον. Άμα χρειαστεί θα τον σκοτώσεις κιόλας. Πώς θα τον σκοτώσω, δεν έχω τίποτα. Άμα χρειαστεί θα το κάνεις. Καλά, εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Α,
Λοιπόν, έλα, σκότωσέ τον. Μα δεν μπορώ να το σκοτώσω. Μα σου είπα να το κάνει. Μα δεν μπορούμε, δεν είναι καλό αυτό. Ναι, αλλά όμως είναι αντιπαλός μας. Εντάξει, θα τον κάνουμε ζόμπι καλύτερα. Καλά, εντάξει, τότε πάμε να βρούμε ζόμπι. Και ποιος θα το προσέχει. Κανένας, το χτύπησες τόσο δυνατά που θα κοιμάται για πολλές ώρες, μωρέ, δεν χρειάζεται. Θα ήταν καλύτερο εγώ να το προσέχω. Πω, καλά, εντάξει, πήγαινε να βρεις ζόμπι και θα το προσέχω εγώ. Πω, πρέπει να βρίσκω και ζόμπι τη μισό αυτή την αφέντησα. Πω, ποιος τον προσέχει τώρα. Λοιπόν, καλά, απλά θα πάρω έναν υπνάκο και άμα χρειαστεί θα σηκωθώ. 12 seconds later. Νομίζω κοιμάται, ευτυχώς. Καλά, κάποιες φορές καλό είναι και να προσποιήσω ότι έχεις λιποθυμήσει. Τώρα πάω να πάρω τα εργαλεία. Αφέντησά μου, τα ζόμπι τώρα κοιμούνται. Τι, πού πήγε ο άλλος? Μα εσύ το πρόσεχες. Τι λες, τι άχρηστος που είσαι, σου είπα να το προσέχεις περισσότερο. Πω, άντε πάμε γρήγορα να τον βρούμε. Ωραία, λοιπόν, πήρα τα εργαλεία και πήρα και αυτό. Μπας και μου επιτεθούν πάλι. Και τώρα πώς θα τους βρούμε, δεν φτάνει που φέραμε το ζόμπι, τι θα κάνουμε? Ναι, δεν ξέρω που είναι, δεν ξέρω πώς θα τον βρούμε. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Ωραία, νομίζω έτοιμο. Παιδιά, ήρθα και έφερα εργαλεία και αυτό εδώ. Πολύ αργά, το φτιάξαμε ήδη, άντε πάμε. Ναι, αλλά πριν πάμε να σας πω κάτι. Οι εχθροί μας ακόμα μας κυνηγάνε και μας παρακολουθούν. Γι' αυτό προσέξτε. Πω, και νόμιζα ότι τους ξεφορτωθήκαμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Μα την τελευταία φορά απλά ήμασταν τυχεροί και τους ξεφύγαμε. Δεν τους ξεφορτωθήκαμε. Ωραία, και τι σου κάνανε δηλαδή? Εκεί που περπατούσα, με βρήκε ο άλλος από πίσω, μου έχωσε μία και μετά έκανα ότι λιποθύμησα. Γιατί δεν μπορούσα τι άλλο να κάνω. Και μετά με πήραν και με έβαλαν κάπου. Και απλά κάθισε αυτή η Βασίλη και ξάπλωσε αντί για να προσέχει μην φύγω και μετά έφυγα όσο γρήγορα μπορούσα. Μετά πήγα στο καταφύγιο, πήρα αυτά τα εργαλεία και πήρα αυτό καλού κακού. Καλά όμως, αυτή είναι πολύ χαζή η Βασίλισσα. Τους έχουμε άνετα. Τι εννοείς, εγώ θυμάμαι όταν ήταν μαζί μας και ήμασταν φίλες, ήταν πολύ έξυπνη. Μα καλά, όντως είναι χαζή. Άκου εδώ, ούτε με έδεσε και κοιμήθηκε κιόλας. Άστο, δεν το έχει. Και θέλανε και να με σκοτώσουν. Δεν πάνε καλά. Ωραία, και τώρα τι θα κάνουμε, θα μας ακολουθούν αυτοί παντού? Δεν μπορούμε να τους αφήσουν να μας ακολουθήσουν. Πρέπει κάτι να σκεφτούμε. Μήπως θέλετε να φτιάξω κάποιο δηλητήριο για να σκοτώσουμε? Καλά, πας καλά. Σιγά μη χαραμίζουμε τώρα το χρόνο μας για κάτι δηλητήρια. Ναι, όντως, μέχρι να φτιάξεις εσύ τα δηλητήριά σου θα έχουμε αργήσει. Πρέπει να πάμε ήδη στο νοσοκομείο. Το καλό είναι ότι ξέφυγα και τώρα όμως πρέπει να ελέγξουμε όλο εδώ τριγύρω το χώρο και μετά να φύγουμε.